A verdade é que entramos muito bem no jogo. Η αλήθεια είναι πως νομίζω ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Tivemos três claras oportunidades de golo para fazer e só fizemos uma. Είχαμε τρεις ξεκάθαρες ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποιο γκολ παραπάνω και πετύχαμε μόνο ένα. A primeira vez que o nosso adversário vai à nossa baliza faz golo. Την πρώτη φορά που ο αντίπαλος μας φτάνει κοντά στην εστία μας πετυχαίνει γκολ. Eu não sou treinador de arranjar desculpas. Και δεν είμαι προπονητής που θα ψάξω για δικαιολογίες. Temos que fazer e podemos e já fizemos mais e melhor do que fizemos hoje aqui. Θέλουμε, πρέπει και έχουμε κάνει καλύτερα πράγματα από αυτά που δείξαμε σήμερα. E todos nós temos que fazer mais e melhor, eu, os jogadores. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου προφανώς, εγώ και οι ποδοσφαιριστές. Os que jogaram de início e os que entraram. Αυτοί που παίξαν από την αρχή, αυτοί που μπήκαν ως αλλαγές. Mas fazendo uma análise a frio, este jogo resume-se à eficácia. Αλλά αν θέλω να κάνω μια ανάλυση με κρύο αίμα, θα έλεγα ότι θα συνόψιζα την όλο το όλο παιχνίδι σε μια λέξη, αποτελεσματικότητα. Vocês amanhã vão ver as estatísticas, quantas vezes o nosso adversário chutou à baliza, quantos gols fez, quantas vezes nós chutamos à baliza, quantos gols fizemos. Αύριο, παραδείγματος χάρη, ή και σήμερα, άμα δούμε τα στατιστικά του αγώνα και δούμε, παραδείγματος χάρη, πόσο τελικές είχε κάθε ομάδα, ο αντίπαλος μας είχε 5 και εμείς είχαμε 12. Sei perfeitamente o que no final conta é o resultado. Ξέρω πολύ καλά ότι στο τέλος αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. E hoje não tivemos a capacidade e eficácia de fazer os golos suficientes para sair daqui com os três pontos que era a nossa intenção. Και δυστυχώς σήμερα δεν είχαμε την ικανότητα να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί για να πετύχουμε τα γκολ τα οποία θέλαμε και για να φύγουμε νικηφόρα από εδώ. E como não é a primeira vez, nem vai ser a última que vou falar na palavra equilíbrio. Και μιας και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που θα μιλήσω για τη λέξη ισορροπία. Nem éramos os melhores do mundo há 15 dias atrás. Ούτε ήμασταν, και το είπα κιόλας αυτό, ούτε ήμασταν οι καλύτεροι πριν από 15 μέρες. Nem hoje perdemos todas as qualidades que tínhamos. Ούτε και σήμερα, επειδή χάσαμε αυτό το παιχνίδι, χάσαμε ό,τι καλό είχαμε μέχρι τώρα. Sabemos que o campeonato é longo, é duro. Ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα είναι μακρύ, θα είναι δύσκολο. E o nosso objetivo é chegar no final em primeiro. Και ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, να φτάσουμε στο τέλος του πρωταθλήματος και να είμαστε πρώτοι. Καλά, Κώστα. Θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω σε ό,τι είχα κάνει με την αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι δύο γκολ που έβαλε ο Πάοκ εκτός έδρας είναι μια καλή επίδοση, μια νορμάλ επίδοση για εκτός έδρας. Περισσότερο το πρόβλημα είναι στην άμυνα. Mm-hmm. Δέχτηκε γκολ από κόντρα επίθεση. Δέχτηκε δύο γκολ σε στιγμένες φάσεις, θα μου επιτρέψει να τα χαρακτηρίσω φθηνά. Και γενικώς μας έδειξε πράγματα τα οποία τελευταία τα έχει εξαφανίσει το παιχνίδι του. Τα βλέπουμε στην αρχή της σεζόν. Κάποια στιγμή φάνηκε να είναι αποτελεσματικό αμυντικά. Σήμερα δεν το είχε αυτό. Mm-hmm. Τι πιστεύει ότι έφτιαξε, αν δεν ξέρω, ίσως ήταν και η προετοιμασία που ήταν λίγο μπερδεμένη γιατί ήταν να γίνει, να μην γίνει το παιχνίδι και αν θεωρεί ότι το σπάσιμο του αίτητου μπορεί να επηρεάσει ψυχολογικά την ώρα. Não, você reparem, antes deste jogo, nós estávamos bem. Πριν από αυτό το παιχνίδι, μπορούμε να πούμε ότι όλα ήταν σε γενικές γραμμές καλά. Eu percebo, eu tenho estudado um bocadinho a vossa cultura porque me interesso e gosto dos gregos. Εγώ καταλαβαίνω γενικότερα το πνεύμα αυτής της ερώτησης. Είμαι εδώ πέρα μόνο 6 μήνες, αλλά πλέον νομίζω ότι έχω κατανοήσει αρκετά την κουλτούρα του Έλληνα. Εκεί andamos sempre muito no 8 e no 80. Ότι γενικότερα θέλουμε και ζούμε τα πράγματα πάρα πολύ στα άκρα. Já disse que não me escondo das responsabilidades e que temos que fazer mais e melhor. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που είπαν ότι δεν κρύβαμε καμία ευθύνη και ότι οφείλουμε και πρέπει και το έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. E a verdade é que quando há goals, há erros. Και προφανώς από τη στιγμή που θα υπάρξει ένα γκολ, το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει κάποιο λάθος το οποίο προήλθε. E eu não gosto de, nem o farei, nem nunca o fiz enquanto treinador, os erros, nós, em nossa casa, vamos analisar, olhar para eles e melhorar. Και αυτό το οποίο πάντα κάνουμε είναι να προσπαθούμε να αναλύουμε τα λάθη, γιατί προήλθαν και να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε, έτσι ώστε να μην ξαναεπαναληφθούν. E portanto, o que temos que fazer é continuar o nosso caminho, sabemos que o jogo e o campeonato é longo, e fica aqui um registro. De não sei quantos dias é que nós estamos sem perder. 600 e tal. 600 e tal dias sem perder. Acho que fica aqui uma marca também histórica da nossa equipa, não feita só por mim, mas por quem antecedeu a mim também, e vamos continuar, porque não há equipas invencíveis no mundo, temos é que seguir em frente. Οπότε ο δρόμος μας παραμένει ο ίδιος, θα συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά και δυστυχώς σήμερα χάσαμε μετά από δεν ξέρω 600 πόσες, εσείς ξέρετε καλύτερα πόσες μέρες έχασε ο ΠΑΟΚ. Μένει αυτό το
πολύ δυνατό επίτευγμα, το οποίο προφανώς δεν είναι δικός μου, δεν οφείλεται σε μένα, οφείλεται και στον προηγούμενο προπονητή. Εμείς από δικά μας πλευρά τώρα πια συνεχίζουμε με τη σκληρή δουλειά και έχουμε, όπως έχουμε πει, θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε να είμαστε πρώτοι στο τέλος. Agora, a única coisa que vos posso dizer é que gostava muito de ter toda a gente disponível para depois poder escolher, mas infelizmente temos dois jogadores que estão lesionados. E que nos dariam outras opções seguramente, mas portanto, com estes que estavam aqui também nos dão garantias, mas gostava de ter todos os jogadores, e resumindo, e neste momento não temos todos os jogadores numa altura em que temos muitos jogos seguidos, todos os jogadores disponíveis e não temos todos os jogadores disponíveis. Apenas o monadico que eu queria dizer é que seguramente preferia que tinha à disposição todos os ποδοσφαιριστές, porque dificilmente dois deles são τραυματίες, e principalmente pelo fato de que vêm muito para muitos jogos seguidos, e difíceis jogos, e vamos precisar todos à disposição. Repare, no final é que se fazem as contas. Se nós olharmos para a história do PAOK, vamos olhar para a história do PAOK e vamos ver quanto o PAOK cresceu até agora. E o que nós queremos é continuar a sustentar este crescimento. E portanto, quando chegar a altura dos playoffs, que ainda demora, nós cá estaremos para dar resposta àquilo que é a exigência desta competição. E contam tanto os pontos contra o Ares, contra o Olympiacos, contra o PAOK, contra o Panathinaikos, contra todos os pontos contam. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο τέλος. Είναι νομίζω αρκετά νωρίς. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα έχει δείξει πάρα πολύ καλά σημάδια μέχρι τώρα δουλειάς, αποτελεσμάτων. Εμείς θα προσπαθήσουμε με δικά μας την πλευρά να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται εν ώψη των play-off και εκεί πέρα είναι μια άλλη συζήτηση και όταν θα φτάσουμε σε αυτήν την περίοδο θα δώσουμε τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε. Όπως λέγετε και εσείς, έχουμε πάρα πολλά συνεχόμενα ντέρμπι με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ και εκεί πέρα θα δείξουμε το χαρακτήρα μας. Σε σκαλιά στάβαμε habituados há 10 anos atrás haver uma diferença pontual de 10 e 15 pontos do primeiro para os outros, mas isso agora acabou. Δεν πρέπει να ξεχνάμε από την άλλη ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει και έχει ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδό του και σε βαθμολογική συγκομιδή και μπορεί τα περασμένα χρόνια να έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πρωταθλήματα να κρίνονται με 10 και 15 και 20 βαθμούς διαφορά. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, αυτό έχει τελειώσει οριστικά. E vai ser tão difícil para nós como para os outros, nós jogamos sozinhos. Και να είστε σίγουροι ότι θα είναι τόσο δύσκολο για μας όσο θα είναι και για όλους τους υπόλοιπους, γιατί δεν παίζουμε μόνοι μας. Παρακαλώ. Ο Ζήφκοβιτς δεν ήταν σήμερα πάρα πολύ καλός. Έχει κάποιες πόλεις κιόλας. Σκέφτεται, σε αυτό το γήπεδο έχει πάει περίπου 5,5-6 γκολ. Αν θυμίσουμε και την περσινή φάση. Já vos disse aqui, a primeira coisa quando entrei aqui foi sem desculpas. Bem, no mesmo do primeiro programa que eu falei, pera, quando entrei aqui, não precisávamos de teologias. Disse-vos aqui também, antes de começar a responder às vossas perguntas, ou à primeira, depois de responder à primeira pergunta, que todos nós temos que fazer mais e melhor, todos. Όπως επίσης και ότι όλοι μας πρέπει, μπορούμε και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, να παίξουμε καλύτερα, να έχουμε καλύτερη απόδοση. Καθιστάρεμος de forma equilibrada para fazer o que sempre fizemos até agora. Οπότε εδώ θα είμαστε με ισορροπία, με ψυχραιμία για να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις. Aprender com aquilo que fazemos. Να μάθουμε από αυτά τα οποία κάναμε. E ainda bem que temos um jogo já próximo. Και για μένα πάλι καλά και όλες που έχουμε ένα παιχνίδι πολύ σύντομα. Porque temos todos a oportunidade de nos poder de reagir a este resultado. Γιατί έτσι μπορούμε να αντιδράσουμε από αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, παίρνοντας ένα θετικό αποτέλεσμα. Τελευταία ερώτηση. Coach, έχετε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι είναι σημαντική η σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο και έχετε εξάρει πολλές φορές τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σήμερα αγωνιστήκατε σε μια δύσκολη έδρα. Θέλαμε ένα σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος σας υποδέχτηκε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Eu sou o treinador do PAOK, estou aqui para defender as cores do PAOK. Queríamos muito chegar aqui e ganhar o jogo. Como disse, na minha opinião, este jogo no final, eu sei que fica o resultado e nós perdemos 3 pontos, mas fica acima de tudo a sensação de que a equipa mais eficaz ganhou este jogo. E se vocês veem a segunda parte, das 3 vezes que lá foram, 2 fizeram golo. E o futebol é isto, o futebol é eficácia e nós temos que
que por muito que nos custe, porque me custa a mim, custa aos meus jogadores que estão lá em baixo, custa aos nossos adeptos que estão aqui ao lado e bem para o futebol, é isto, e nós temos que seguir em frente, porque a vida não se faz das vezes que tu cais, mas da forma com que tu te levantas. Θα με επιτρέψετε να πω ότι είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ και είμαι εδώ πέρα για να υπερασπιστώ τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Οπότε σε αυτό το σκέλος δεν μπορώ να πω κάτι. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι χάσαμε 3 βαθμούς. Μας κοστίζει αυτό σίγουρα. Ωστόσο, το σημαντικότερο και αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να μείνει είναι ότι δεν είναι το πόσες φορές θα πέσεις, αλλά το πόσο γρήγορα και πόσο καλά θα σηκωθείς. Και αυτό γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η ήττα κοστίζει πάρα πολύ σε εμάς, πάνω απ' όλα, στους φιλάθλους μας, ακόμα περισσότερο. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή αντίδραση και να φέρουμε τα θετικά αποτελέσματα που θέλουμε.